δευτερόλεπτα από τώρα μετά. Από τώρα. Μέχρι. Ένα. Σωστά, αν κάποιος αμετρήσει ο κατάλληλος άνθρωπος, πώς είσαι εσύ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Παρότι δεν είναι μια τζαζού βραδιά, παρότι δεν είναι μια συνηθισμένη τζαζ νύχτα, είμαστε εδώ και ο λόγος είναι ένα ιδιαίτερο project. The Third Man Element. Δεν το έχω ποτέ καλά με την προφορά. Και έχουμε τον κύριο Χρήστο Αλεξόπουλο και τον κύριο Βασίλη Ποδαρά μαζί μας. Σε λίγη ώρα θα ανέβουν στη σκηνή εδώ του The Zoo, στο πρώτο τους live για τη φετινή συναυλιακή σεζόν και θα έχουν μαζί τους τον Χάρη Λαμπράκη και τον Αλέκο Βρέτο, που ένα σετ ο καθένας. Νομίζω ο Αλέκος θα ανέβει πρώτα. Ο Αλέκος θα ανέβει πρώτα. Στο πρώτο σετ ο Αλέκος Βρέτο, στο δεύτερο ο Χάρης Λαμπράκης και θα αυτοσχεδιάσουν μαζί. Τι είναι όμως το Third Man Element? Το Third Man Element, αυτό που είναι τώρα, γιατί έχει μια ιστορία που χάνεται στα βάθη των ετών, μια και ξεκίνησε το 2004 με άλλη μορφή. Η τρίτη φάση του Third Man Element, που είναι αυτή που διανύουμε τώρα, είναι η φάση στην οποία ο σταθερός πυρήνας του σχήματος είμαι εγώ με τον Βασίλη. Και λέω σταθερός πυρήνας γιατί σε κάθε συναυλία υπάρχει ένας καλεσμένος, ο Third Man, ο τρίτος άνθρωπος. Ναι, ναι. Ο τρίτος άνθρωπος και όχι ο τρίτος άντρας. Έχουν παίξει με γυναίκα με την Ευγενία του Λουπάκη. Ναι. Και θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή να παίξουμε. Ναι. Ο τρίτος άνθρωπος λοιπόν που φέρει το δικό του στοιχείο στη συναυλία για την οποία βάση είναι κανόνας αυτό, δεν έχει γίνει ποτέ καμία πρόβα. Αν μιλάμε για ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Εντελώς ελεύθερος αυτοσχεδιασμός. Ούτε πρόβα, ούτε κάτι στο μυαλό σας, ούτε κάποια κουβέντα πριν παίξετε. Μιλήσαμε δύο λεπτά, μαζευτήκαμε τέσσερις μας και αυτό. Μιλήσαμε δύο λεπτά για να πούμε, υπάρχει, δεν ξέρω θέλω το πεις εσύ αυτό για να... Απλά διαδικαστικό είναι νομίζω. Ναι, τελείως. Ναι, λίγο ναι. Διαδικαστικό για τη συνολική εικόνα του performance, το πούμε. Επειδή ακριβώς είναι τελείως ελεύθερο, υπάρχει ο κίνδυνος να... Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να πλατιάσει, να χάσει τον ενδιαφέρον του, ναι. Να μην έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Οπότε υπάρχει ένα στάνταρ πλάνο, το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε. Το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε. Ένα στάνταρ πλάνο το οποίο το συζητάμε 2-3 λεπτά με τους μουσικούς, με τον καλεσμένο πριν, και απλώς βγαίνουμε και παίζουμε ότι. Είναι κάτι δηλαδή που βγαίνει αυθόρμητα πάνω στη σκηνή, εντελώς. Ναι, είναι ο ορισμός του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Είναι το πρώτο σας live για τη φετινή σεζόν. Ναι. Πέρυσι είχατε κάνει κάμποσα, νομίζω, έτσι. Τρία. Κάναμε ένα σετ τριών live στο ΚΕΤ, το οποίο... Τρία. Το πρώτο με το Φώτη το Σιώτα, τον δεύτερο με την Ευγενία Τηλουπάκη, η οποία δεν είναι μουσικός βέβαια, αλλά είναι ποιήτρια και έφερε και ποιήματα άλλων ποιητών και δικά της ποιήματα και το στοιχείο ήταν η ποιήση. Και με τον Γιώργο τον Κοντραφούρη βέβαια, ο οποίος όμως δεν του ζητήσαμε να παίξει πιάνο. Έπαιξε μετά... κάτι πλήγρατο. Άρα γιατί δεν κουβάλαγε για μια φορά. Με τα ηλεκτρονικά του ήρθε, που δεν το κάνει συχνά, οπότε είχε αυτό το ενδιαφέρον. Δεν το κάνει καθόλου συχνά. Και αυτές οι τρεις συναυλίες στο ΚΕΤ ήταν στην ουσία η ενεργοποίηση της τρίτης φάσης, καινούργιας φάσης, δηλαδή με το συγκεκριμένο σταθερό πυρήνα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν διαφορετικός. Και μετά κάναμε και μια ηχογράφηση στην ΕΡΤ. Ναι, με τον Μιχάλη Καταγωνό. Η οποία θα κυκλοφορήσει. Είναι στο πλάνο, αλλά δεν βιαζόμαστε. Έχουμε πάρει την άδεια από την ΕΡΤ πάντως. Τη δίνει δηλαδή κατόπιν συνεννόηση την ΕΡΤ άδεια. Έχουμε πάρει την άδεια, οπότε αυτή την άποψη είναι ελεύθερο να κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει όμως κάποιος προγραμματισμός γι' αυτό, γιατί αυτό σχεδιάζουμε. Εσύ, Βασίλη, είναι ένα project το οποίο δεν σε έχουμε συνηθίσει. Συνήθως είσαι σε πιο. Δεν θα το πω mainstream, δεν ξέρω πώς θα το πω. Σε πράγματα πιο ακουστικά, ας πούμε, από αυτό. Ναι, συνήθως πιο... Mainstream σίγουρα όχι, αλλά... Συνήθως παίζω σε project που έχουν συνθέσεις, ας ναι, το πούμε ναι, έτσι. Ναι, ας το πούμε έτσι, σωστά. Αλλά... Και πιο μελωδικά ίσως. Ναι, αν και δεν είναι απαραίτητο, ναι, κάποιες φορές, αλλά... Ναι, γενικότερα ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και... Ναι. Θεωρώ ότι οτιδήποτε είναι ειλικρινές και οτιδήποτε... με βάζει διαδικασία να μπαίνω στη θυμή και να παίζω αυτό που πιστεύω ότι είναι θετικό για μένα και το επιζητώ, το θέλω δηλαδή. Και έχεις κάνει και πέρυσι νομίζω και κάποια live με τον Στέφανο το Χιτήρι για δύο drums. Ναι, το οποίο και στο καινούργιο μου δίσκο θα έχω ένα κομμάτι με τον Στέφανο Χιτήρι και έχει και αρκετά στοιχεία ελεύθερο σχεδιασμού. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που
Γενικότερα το θεωρώ πολύ ωραίο, γιατί σε βγάζει λίγο από τη διαδικασία του να σκεφτείς ότι πρέπει να ακουστείς με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ότι πρέπει να υπηρετήσεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Μου φαίνεται πολύ πιο ειλικρινές και ας το πούμε ότι έχει και κίνητρο για μένα μεγάλο. Έχει κίνητρο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι σκοπεύεις να ασχοληθείς περισσότερο με τη free jazz, με το ελεύθερο σχεδιασμό. Ναι, όχι αποκλειστικά, αλλά νομίζω ότι κίνητρο είναι, νομίζω ότι το ιδανικό είναι ότι όταν παίζεις free εντελώς, ακούγεται σαν να είναι γραμμένο, και όταν παίζεις γραμμένο να έχει την ειλικρίνεια και, και τον αυθορμητισμό σαν να είναι ελεύθερος ο σχεδιασμός. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι... Ωραίο αυτό το κλέβο. Ναι. Ότι... Το έχει πολύ καλά. Πολύ καλά. Νομίζω... Το λόγο γενικώς. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές όταν παίζω με γκρουπ τα οποία παίζουμε συνθέσεις και αυτά, νιώθουμε ότι κλείνουμε πάρα πολύ στο τι πρέπει να παίξω υπέρ αυτά, με το οποίο με ενοχλεί κάποιες φορές και στον εαυτό μου. Και άλλες φορές, ξέρεις, όταν παίζω και με free, κάποιες φορές νιώθω ότι ξεφεύγει πάρα πολύ το πράγμα και είναι εκτός ελέγχου. Το ιδανικό θεωρώ ότι είναι αυτό. Να μπορείς... Υπάρχει ακόμα και σε αυτό μια ισορροπία. Ναι, και νομίζω ότι αυτά συναντιούνται. Δηλαδή, αν καταφέρεις το εντελώς ελεύθερο να το κάνεις ακούγεται σαν γραμμένο, ή το γραμμένο να το κάνεις ακούγεται σαν αυτοσχεδιαζόμενο ελεύθερο, ότι αυτά τα δύο συναντιούνται. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Που να πούμε βέβαια για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι υπάρχει τρομερή σκηνή free. Φυσικά. Στην Αθήνα ειδικά, έτσι. Φυσικά, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά. Πάρα πολλά. Και από πολλά χρόνια πίσω, το 2004 που είπατε που το ξεκίνησε το Third Man Element, και βέβαια δεν έχει παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα project που ενεργοποιείται από ενεργοποιείται. Ξεκίνησε όμως το 2004 στο Μικρό Μουσικό Θέατρο, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή από τότε ήδη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν ήταν το μόνο project αυτό. Ναι. Ήδη στο 2004 υπήρχαν πάρα πολλοί μουσικοί που και συμβαίνουν πάρα πολλά, η ομάδα ας πούμε, του Studio 9, τα παιδιά στο Studio 9 κάνουν πολλά πράγματα, στο θέατρο Εμπρός κάνανε πολλά πράγματα, στη Θεσσαλονίκη γίνονται πολλά πράγματα. Βέβαια και έχουν έρθει και μουσική τώρα, δηλαδή π.χ. ο Στέφανος που ανέφερες πριν, θεωρώ ότι είναι από τα πιο λαμπρά παραδείγματα μουσικών με πολύ ωραίο όραμα και θεωρώ ότι κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ που τον ακούω να παίζει, δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό που παίζουν είναι γραμμένο ή όχι. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτού του επίπεδου ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός είναι ουσιαστική μουσική και έτσι πρέπει να είναι. Θεωρώ ότι οτιδήποτε δεν πρέπει να είναι επεκφυγή, δεν πρέπει να είναι παίζουμε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και είναι ομπρέλα του παίζουμε ό,τι να είναι. Πρέπει να υπάρχει ουσία να προσθέσω και συγγνώμη που σε διακόπτω από τη δική μου την πλευρά και το έχω ξαναπεί αυτό. Για μένα είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα έλεγα αυτόματη σύνθεση. Δηλαδή το ότι είναι ελεύθερο και ότι δεν έχει σκεφτεί από πριν. Δεν σημαίνει ότι δεν συνθέτεις εκείνη την ώρα, ότι δεν κάνεις επιλογές συνθετικού χαρακτήρα εννοώ. Απλώς η ουσία, αλλά με την πολύ ουσιαστική διαφορά ότι είναι αυτόματη η σύνθεση, όπως προκύπτει εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα, βέβαια είναι το πώς θα περάσει στον κόσμο. Βέβαια, και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι η διαφορά με το στυλ το εντελώς ελεύθερος αυτοσχεδιασμός με τη σύνθεση είναι ότι μια καλή σύνθεση μπορεί να βάλει τους μουσικούς σε εισαγωγικά να τους προστατέψει και να τους φέρει σε ένα επίπεδο που να ακούγονται σχετικά καλά. Θεωρώ ότι στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, αν ο καθένας από τους μουσικούς οι οποίοι συμμετέχουν στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό δεν είναι σε υψηλό επίπεδο και δεν έχουν την ίδια αντίληψη και την ίδια κατεύθυνση, δεν θα λειτουργήσει το ίδιο. Ναι. Μια καλή σύνθεση, αν είναι προβαρισμένη πάρα πολύ καλά και έχει πολύ δουλευτεί και έχουν παρατηρηθεί τα δύναμα σημεία, μπορεί να περάσει, ας το πούμε έτσι. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εκτεθεί κάποιος. Δεν θα εκτεθεί, αλλά δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα είναι άτσαλο, πιστεύω. Εν ολίγης, ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, για όσους μας ακούνε και δεν γνωρίζανε, όπως και εγώ, δεν είναι ανεβαίνουμε και παίζουμε όπου μας κατέβει. Όχι. Έχει από πίσω του ένα background, μια αισθητική. Είναι μια κανονική επικοινωνία. Είναι μια κανονική επικοινωνία πάνω στη στιγμή. Όσο καλύτερα έχεις επαφή με τον ήχο, έχεις καλύτερα με τους μουσικούς και έχεις μεγαλύτερο φάσμα εμπειριών και αντίληψης, τόσο καλύτερο είναι αυτό που θα βγει. Εννοείται. Το ότι δεν έχει προετοιμασία με την έννοια ότι δεν έχει πρόβες, δεν έχει πρόβες, εξορισμού πράγματι, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποια τεχνική πάνω στη σκηνή όταν είσαι. Με την έννοια της επικοινωνίας που λέει, με την έννοια της επικοινωνίας και προς το κοινό και βεβαίως προς το κάθε μέλος της ομάδας που είναι πάνω στη σκηνή ξεχωριστά και όλους μαζί. Γιατί θα γίνει αυτό που ο Βασίλης πριν, δεν θα λειτουργήσει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή οι αισθήσεις σου είναι πιο τεταμένες από ποτέ. Ναι.
προσωπικά εγώ το νιώθω σαν κάτι φοβερά απελευθερωτικό αυτό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ αυτές τις αυλές. Και μπήκα στο αυτοκίνητο, ήρθα να με πάρει σήμερα για να έρθουμε εδώ νωρίτερα. Και είχα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα με τον ορισμό του multitasking, 45.000 πράγματα να γίνει αυτό. Και λέω, Βασίλη, είμαι κουρασμένος. Και θα πάω να ξεκουραστώ. Πάμε να ξεκουραστούμε. Πάμε να ξεκουραστούμε. Πραγματικά. Να πέτσουμε να ξεκουραστούμε. Πραγματικά. Και φαντάζομαι ότι θα απολαύσουμε κι εμείς κάτι πολύ ιδιαίτερο σε λίγο. Θέλω δύο τελευταίες ερωτήσεις για να σας αφήσω να παίξετε. Γιατί επέλεξε τον Βασίλη, καταρχάς? Την πρόταση την έκανα εγώ στον Βασίλη, αλλά δεν τον επέλεξα ακριβώς. Θέλω να πω, επέλεξε και εκείνος εμένα. Εγώ έκανα την πρόταση, αλλά θα έπρεπε να τη δεχτεί ή να μην τη δεχτεί. Έτσι. Καλά, το Βασίλη τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ νωρίς από τις πρώτες του στιγμές στον Baby Trio, εκεί τον γνώρισα στην ουσία, μέσα στον Baby Trio του Κομπραφούρη, το γνωστό project που αλλάζει τακτικά μέλη, άλλο πολύ ωραίο έβριμα, πολύ αυτό, ωραία, άλλο μεγάλο σχολείο. Και η αλήθεια είναι ότι τον είχα ξεχωρίσει ως μουσικό γενικά και ως drummer ειδικότερα. Βέβαια, και να το πω σε αυτό το σημείο, νιώθω τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο στο επίπεδο των μουσικών στην Ελλάδα, σε βαθμό που εγώ είμαι και μεγαλύτερος, είμαι 46 χρονών τώρα. Δηλαδή, εντάξει, όταν εμείς ήμασταν 20, 25 και 30 χρόνια, να πω, δικιά μου γενιά, δηλαδή δεν πιάναμε μία μπροστά στους σημερινούς της ανάλογης ηλικίας. Ναι, το πολύ υπάρχει. Γενικά λοιπόν το επίπεδο θεωρώ ότι είναι και στο συγκεκριμένο σπουδαίο, όταν, έτσι, θα τύπανε, ναι, και γενικότερα. Και τέλος πάντων τον είχα γνωρίσει τον Βασίλη, τον είχα εκτιμήσει. Τύπανε και κιθάρα και πιάνω, νομίζω, ναι, τα τρία, ναι, όργανα που έχουμε συνέχεια, βγαίνουμε συνέχεια. Ναι, μια χωάνη που βγάζει, ναι, συνέχεια, ναι, πράγματα. Και μιας και τον αφαίρεμα, ανοίγω μια παράνθεση τώρα που αλλού ξεκινήσαμε, αλλά ανοίγω μια παρένθεση. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δεκαετίες πια τρέχουν, δύο δεκαετίες τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον τόσο πριν. Τρέχουν τα μουσικά σχολεία και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πολλές φορές σε συνδυασμό. Ναι, ναι. Κάποιοι που ξεκινάνε στο μουσικό σχολείο και συνεχίζουν στο Ιόνιο. Και λέω το Ιόνιο συγκεκριμένα και όχι τις μουσικολογίες, γιατί εκεί υπάρχει και η πρακτική, βέβαια, το πρακτικό κομμάτι που δεν υπάρχει στις άλλες. Προφανώς αυτή η υποδομή και αυτή η δουλειά έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι ξαφνικά ξαναβρέχει μουσική. Ναι, όχι. Έχει ξεκινήσει μια δουλειά. Γιατί, ναι. Είναι σαν χωράφι. Ναι, αυτό. Και τόσα χρόνια μετά άρχισε να βγάζει καρπούς. Τέλος πάντων, πέρα λοιπόν από τον είχα ξεχωρίσει τον Βασίλη και σαν μουσικό ξανάνθρωπο, να το πω αυτό, με ενδιέφερε από τη στιγμή που θα στενόταν ένα καινούριο πυρήνα, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να είναι με ένα drummer. Ναι. Δηλαδή ο δεύτερος σταθερός μουσικός να είναι drummer. Ναι, drummer. Και μάλιστα ήταν ένας drummer με ευρία αντίληψη που δεν παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα, που συνθέτει και ο ίδιος, γιατί βέβαια. Ο Βασίλης είναι και συνθέτης, δεν παίζει μόνο. Και περιμένουμε και, ναι, το δίσκο του. Και περιμένουμε το δίσκο του, ναι. Αν όλα πάνε καλά τον Ιανουάριο, να κάνουμε και μια ανακοίνωση. Βέβαια. Τον Ιανουάριο. Αν όλα πάνε καλά, στο τέλος Ιανουαρίου θα βγει το. Πολύ ωραία. Το Drums του Hilde Society. Το πρώτο το album προσωπικό. Οπότε έτσι έγινε. Υπάρχει pre-order στο. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να το παραγγείλει ήδη, ναι, και θα το στείλει το Δεκέμβριο, πριν την κυκλοφορία. Πού μπορεί να το παραγγείλει, μια που το αναφέραμε, να γίνει δουλειά. Υπάρχει στο site μου και στο Facebook, οπωσδήποτε είναι, μπορεί να το βρει. Αν μπει σελίδα μου, Βασίλης Ποδαράς, BillyPod, και υπάρχει και στο site μου billypod.com. Όπως θέλει μπορεί να μπει από εκεί και να το βρει. BillyPod. Βασίλης Ποδαράς. Πλέον είναι πασίγνωστο αυτό. Πλέον είναι πασίγνωστο. Για να γίνει σωστά το spelling, το λέω. Να δουλέψει το pre-order. Ήθελα να τελειώσω με την ερώτηση αυτή στο Βασίλη, αλλά με πρόλαβες. Οπότε θα τελειώσω με μια ερώτηση σε σένα. Δεν σε ξέρουμε τόσο σαν μουσικό. Σε ξέρουμε μέσω της Puzzle Music, της οποίας είσαι ο ευθύνων νους. Μια δισκογραφική εταιρεία η οποία έχει αρκετά στήριξη στην ελληνική jazz σκηνή για χρόνια. Πάρα πολύ. Και εξακολουθεί, και μπράβο σου, γιατί δεν είσαστε πολλοί. Θέλω να μου πεις πώς πάνε τα πράγματα. Ναι. Σε γενικές γραμμές, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η δισκογραφία. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη η δισκογραφία. Πώς πάνε τα πράγματα, όχι με την εταιρεία συγκεκριμένα, με την jazz δισκογραφία και εδώ στην Ελλάδα. Και ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, για την εταιρεία. Νομίζω ότι είναι συνολικότερο το κακό. Δηλαδή δεν είναι. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι βγαίνουν πολλοί jazz δίσκοι στην Ελλάδα σε σχέση με το παρελθόν. Πάντα κάτι έβγαινε, αλλά κάτι έβγαινε. Τώρα υπάρχουν και πολλές αυτοεκδόσεις με αξιώσεις. Εντάξει, έχει βάλει προφανώς και το Λιθαράκι στα τελευταία, από το 2007 ήδη, από το 2007. Δηλαδή
τα πρώτα άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Paz Music ήταν το Storyteller του Γιώργου Κονταφούρη και το ντεπούτο του Γιάννη του Κασέτα, το The Truth About the Alien Invasion in Egypt. Κατάφερες και το θυμάσαι. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κωδικός 003. Ποτέ. Τίτλους δίσκων του Κασέτα. Ποτέ. Ποτέ. Είναι σιδηρόδρομο. Να προσέξεις το Fang Abyss είναι γραμμένο μία λέξη επίτηδες. Ναι, ναι. Δεν είναι δύο λέξεις. Μία λέξη επίτηδες. Τέλος πάντων, έχει βάλει το ρυθμιστήρα και τη Paz Music, αλλά δεν εντοπίζω τόσο το πρόβλημα στην jazz δισκογραφία. Είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ίσα-ίσα που τηρωμένο των αναλογιών η jazz δισκογραφία έχει και μια σχετική άνθηση, ας πούμε. Και πάει και καλύτερα από άλλα είδη, όπως είπες πριν. Ναι, τουλάχιστον στο κατάλογο τη Paz Music, όπως είπα και πριν, off the record, οι πωλήσεις συγκριτικά με άλλα είδη, πάντα για τον κατάλογο τη Paz Music, είναι συνολικά καλύτερες στα jazz κομμάτια παρά. Βέβαια, μια και είπα πωλήσεις, για ποιες πωλήσεις μιλάμε. Έτσι, δηλαδή το. Είναι μια πικρή ιστορία αυτή. Ναι. Αυτό θα ήθελε μια ξεχωριστή κουβέντα, δηλαδή, για να το αναπτύξουμε. Και επειδή το παρακολουθώ πολλά χρόνια, έχω κάποιες κατασταλαγμένες απόψεις για το κάποια κομβικά πράγματα που μας φέραμε ως εδώ. Πάντως, παρότι έχει συρρυκνωθεί δραματικά και συρρυκνώνεται σταδιακά έτσι όλο και περισσότερο, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που θα εξαφανιστεί. Ναι. Και είναι ευχή μας. Και δεν το λέω, ναι, αυτό ήθελα να πω, δεν το λέω σαν ευχολόγιο, ούτε το λέω επειδή έτσι με βολεύει, έτσι θα μου άρεσε. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις και παρατηρήσεις που με κάνει να το λέω. Απλώς έχει ξαναμοιραστεί η πίτα, ναι. Και στη δισκογραφία είναι και ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι πια. Το οποίο μπορεί να γίνει και ακόμα μικρότερο. Και ακόμα μικρότερο, αλλά δεν θα εξαφανιστεί. Αλλά δεν, ναι, δεν, έτσι να κάνω και μια πρόβλεψη, κοιτάζοντας την κρυσταλλινή σφαίρα. Και όσο και αν κάτι δεν εξαφανίζεται, όσο κάτι δεν εξαφανίζεται, υπάρχει περίπτωση να ξαναμεγαλώσει, έτσι. Ναι, βλέπω το βινίλιο. Που μεγάλωσαν κάποιες γενιές, νομίζοντας ότι δεν κυκλοφορούν βινίλια. Ναι, δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν σταμάτησαν να βγαίνουν βινίλια. Απλώς βγαίνανε ελάχιστοι τίτλοι. Πάντα έβρισκες βινίλια. Δεν χρειαζόταν να ψάξεις πολύ να βρεις βινίλια. Δεν έβρισκες τα βινίλια που ήθελες να βρεις, ίσως. Σίγουρα, όχι ίσως. Αλλά δεν είναι ότι ποτέ δεν μπορούσες να βρεις. Και όταν έγινε το comeback του βινιλίου, επιστρέψαν τα βινίλια. Μα δεν φύγαν ποτέ τα βινίλια. Απλώς συρρυκνωθήκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πάντως. Θέλει πάντως λίγη τρέλα. Στη σημερινή εποχή κάποιος να διατηρεί μια δισκογραφική εταιρεία. Ναι, μου το λένε και άλλοι αυτό, το και χώτη με έχουν πει, τρελό με λένε με την καλή έννοια, δεν ξέρω, μπορεί και να είμαι. Για μένα η δισκογραφία, δηλαδή αν δεν καταγραφεί κάτι δισκογραφικά, δηλαδή και εγώ σε αρχείο μόνο, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, σαφώς. Η δισκογραφία είναι μια βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Είναι μια βιβλιοθήκη, είναι βιογραφικό για τον καλλιτέχνη, είναι η σύστασή του. Ναι, βεβαίως είναι η σύστασή του, είναι βιογραφικό, αλλά αυτά ισχύουν στη μικροδομή. Δηλαδή στο τώρα, στο λίγο αργότερα. Εγώ και για το θέτω κόσμο, στη μακροδομή το πράγμα, δηλαδή για το μέλλον. Είναι αυτό που είπες, είναι βιβλιοθήκη, είναι επένδυση. Είναι μια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή είναι μια ιστορία. Και όχι μόνο για τις ηχογραφήσεις τις ίδιες αυτές κατευθείαν, αλλά και για τον τρόπο που προκύπτουν. Γιατί για να μπει στη διαδικασία ένας καλλιτέχνης ή ένας σύνολος καλλιτεχνών, να μπει στη διαδικασία να ηχογραφήσει, περνάει από συγκεκριμένο τρόπο δουλειά, συγκεκριμένα κανάλια σκέψη, τα οποία δεν θα παίρναγε αν δεν σκόπευε να ηχογραφήσει το δίσκο. Δηλαδή δεν είναι απλά μαζευτήκαμε και φτιάχνουμε ένα άλμπουμ. Είναι ένα κομμάτι κομβικό από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η δισκογραφία. Γιατί προφανώς δεν ήταν πάντα έτσι. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η δισκογραφία, επηρεάζει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε μουσική. Αν το βγάλεις αυτό το κομμάτι, ή αν αποφασίσεις ότι εγώ δεν έχω δισκογραφία, δεν θέλω. Εάν το βγάλεις αυτό το κομμάτι την εξίσωση, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα. Οπότε για μένα έχει σημασία και σαν κομμάτι της διαδικασίας και σαν κατάθεση αρχείο για τους επόμενους. Ναι. Φυσικά. Και πού μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις κυκλοφορίες και τις δραστηριότητες Puzzle Music? Υπάρχει site εδώ και χρόνια, το puzzlemusic.com, www, προφανώς, το όνομα της εταιρείας στην ουσία, Puzzle Music με K παρακαλώ στο τέλος, όχι τίποτα γιατί δεν θα το βρείτε, διαφορετικά. Όπου εκεί αναρτώνται οι κυριότερες από τις συναυλίες που γίνονται, όχι απαραίτητα όλες, βεβαίως όλες τις καινούργιες κυκλοφορίες, υπάρχει link για να ακούσει κανείς, για να αγοράσει κανείς, ενημερώνεται τακτικά, όταν υπάρχει λόγος εννοώ, αυτή την έννοια τακτικά. Και τακτικότερα, με πιο
έτσι, ειδήσεις που αφορούν τις καλλιτέχνες της εταιρείας πιο έτσι, άμεσες στο Facebook της εταιρείας, το Puzzle Music Label. Πολύ ωραία. The Third Man Element σε λίγο, ζωντανά εδώ στο Δεζού. Χρήστος Αλεξόπουλος, πιάνο πλήκτρα, Βασίλης Ποδαράς, τύμπανα. Καλεσμένοι τους, ο Αλέκος ο Βρέτος στο ούτι, στο πρώτο σετ, και ο Χάρης ο Λαμπράκης στο νέι, στο δεύτερο. Θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Όσοι είσαστε κοντά, σπεύσατε. Όσοι δεν είσαστε, μπορείτε απευθείας να δείτε το live από το live streaming του Δεζού. Κύριε, ευχαριστώ. Να έχετε καλό παίξιμο. Καλή επιτυχία σε όσα κάνετε. Να σε καλά, μάλιστα. Και επόμενο live του Third Man Element έχει κανονιστεί? Σίγουρα όχι για το 2018. Πάμε από 19. Mm. Πάμε από 19 και. Κλείνει η ζώνη σιγά-σιγά. Πάμε. Να φεύγει το 18. Έχει να κάνει και με το ότι θα κυκλοφορήσει το καινούργιο album του Βασίλη και το πρώτο album του Βασίλη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θέλουμε να το ξεκουράσουμε λίγο αυτό. Έτσι. Να... πολύ ωραία. Θα γίνει σειρά. Πάμε να ξεκουραστούμε. Πάμε να ξεκουραστούμε τώρα, ναι. Καλή σας νύχτα. Ραντεβού την Κυριακή εδώ στη μεγάλη jazz γιορτή για τον στη μνήμη του αγαπημένου μας φίλου Βασίλη Γιώρη, που πριν 40 μέρες έφυγε από τη ζωή. Δεν είναι μνημόσυνο, είναι γιορτή. Θα είμαστε εδώ από τις 3 το μεσημέρι. Θα είναι πολύ μουσική. Θα τζαμάρουμε, θα γιορτάσουμε. Δεν είναι μνημόσυνο. Καλό βράδυ, καλό παίξιμο, κύριε. Ευχαριστώ. Καλά. Να είσαι καλά. Ωραίο που είχε. Είδα το ρολόι σου Χρήστα και το κεφάλι του.